Δεν ξέρω, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά. Πώς γίνεται να μην σου πάει κάτι καλά? Είσαι πολύ αδύνατος. Ίδιος ο Γκούφι, ο φίλος του Μίκη. Ταρουσάκου, όταν οι μεγάλοι μιλάνε για σοβαρά θέματα, σε παρακαλώ Ξέρω, εμείς οι μικροί πρέπει να πλήττουμε. Λοιπόν, κάτι γίνεται με τη Λέσχη που δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλα είναι πεντακάθαρα, Ροτζέλιο. Όλα παρακαλώ, είναι καλά. Παρακαλώ, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, πώς γίνεται να το εκμεταλλευτούμε για 2 χρόνια? Θα πληρώνουμε ενίκιο? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η Λέσχη θα είναι δική σας για 2 χρόνια. Θα τη διαχειρίζεστε όπως τώρα και θα κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά όταν τελειώσει η προθεσμία, αν θέλετε να την κρατήσετε, θα μου δώσετε τα λεφτά μου με ένα μικρό τόκο φυσικά. Αυτό είναι όλο. Αυτή τη δουλειά κάνω. Ωραία. Θα έχουμε όμως περισσότερο καιρό να μαζέψουμε τα χρήματα. Ακριβώς. Θα πληρώσω το χρέος σας και θα γίνω εγώ ο πιστωτής σας. Αλλά θα έχετε 2 χρόνια να με εξοφλήσετε. Αν μαζέψετε νωρίτερα τα λεφτά, με ξαπληρώνετε. Για μένα είναι το ίδιο. Ωραία, υπέροχα, Φίτο. Σε έστειλε ο Θεός. Τι, εννοείς ότι αυτό το αμάξι πετάει κιόλας? Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για τη Λέσχη που μου έδωσε τόσες χαρές. Ο πατέρας σου θα ήταν πολύ περήφανος για σένα, το ξέρεις. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, Φίτο. Ρόκι, ξέρεις τι θέλουμε? Να ετοιμαστεί συμβόλαιο όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ρίξει μια ματιά και ο δικηγόρος μας. Ροτζέλιο, δεν χρειάζεται, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας του? Ήταν αξιόπιστος. Ο λόγος του ήταν συμβόλαιο. Μεταξύ φίλων, ο λόγος έχει πάντα την ίδια αξία με την υπογραφή, έλεγε. Ο Ροτζέλιο, ναι, βέβαια, έχει δίκιο. Θα σας στείλω ένα αντίγραφο του συμβολέου. Είμαστε σύμφωνοι? Ναι. Να το γιορτάσουμε. Βάλτε τα χρήματα στο λογαριασμό μου και εγώ θα πληρώσω το χρέος. Γι' αυτό σταματήστε να ανησυχείτε. Όλα καλά. Θα πω στο σερβιτόρο να φέρει μεζεδάκια και σαμπάνια. Ταρούσα, σε παρακαλώ, εσύ δεν πίνεις σαμπάνια? Τι να την κάνω εγώ τη σαμπάνια? Τα μεζεδάκια θα φάω εγώ. Και αν τολμήσει να αγγίξει κανείς, θα του το κόψω το χέρι, εντάξει? Άντε. Ας αφήσουμε τους εορτασμούς για κάποια άλλη μέρα. Δεν έχω πολύ χρόνο. Έχω μια επίγουσα δουλειά. Ναι, έτσι. Πρέπει να φύγω, γεια. 1 λεπτό, περίμενε. Ταρούσα, ο κύριος Φίτο πρέπει να φύγει. Κύριε Λουτσέρο, πρόεδρε, προσέξατε κάτι? Ο Αλφόνσο και αυτός... Τι έγινε με τον Αλφόνσο και εμένα? Μη μου πείτε ότι δεν το προσέξατε. Ελάτε τώρα. Τι? Για πες μου, για ποιο πράγμα μιλάς, μικρέ? Για εξήγησέ μου. Τι έπρεπε να προσέξουμε, Ταρούσα? Αυτός και ο Αλφόνσο φοράνε την ίδια γραβάτα. Μη γελάς. Εσύ είσαι επιχειρηματίας και αυτός ρεμάλι. Το ξέρεις ότι έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Μα όχι, τι κάνεις? Κοίτα, στη χαρίζω. Πάρτι. Ωραία. Τι λένε, Ταρούσα? Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε. Ωραία, εντάξει, Φίτο. Εντάξει. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ σας, πολύ, Φίτο. Γεια σου. Γεια, τα λέμε. Στο καλό. Καλό. Πολύ καλό παιδί ο Φίτο, έτσι? Ναι. Αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει. Έλα τώρα, Ροτζέλιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γλιτώνουμε την κρεμάλα. Θυμήσου τι σου έλεγε η μαμά σου. Τι? Όπου ακούς πολλά κεράσια, κρατά μικρό καλάθι. Μα ο Φίτο δεν μας δίνει πολλά. Αντιθέτως, δίνει μια πολύ καλή δουλειά. Ναι. Έτοιμος. Δεν μοιάζω με gentleman. Όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα, Μπόκα. Τι παράξενες ιδέες είναι αυτές που σας βάζει στο μυαλό η δασκάλα σας? Όχι, μαμά, δεν μας βάζει αυτή οι ιδέες. Εγώ τη ρώτησα. Είναι λογικό να ρωτάει. Το παιδί θέλει να μάθει, γυναίκα. Βέβαια. Στις ειδήσεις μιλάνε συνέχεια για κλωνοποίηση. Τι? Για κλωνοποίηση, μαμά. Άσε, μπαμπά, θα τις εξηγήσω εγώ. Αυτά τα 2 πρόβατα είναι ολόιδια. Αλλά το πρωτότυπο είναι η Ντόλι. Κατάλαβες? Όχι. Έλα, μαμά, είναι ένα πείραμα. Από ένα πρόβατο έφτιαξαν ένα άλλο που είναι ολόιδιο. Για να καταλάβεις, γυναίκα. Είναι κάτι σαν φωτοτυπία. Σωστά. Είναι σαν να έβγαλαν φωτοτυπία το πρόβατο. Το έκαναν και με μια μαϊμού. Έλα. Και σε τι χρησιμεύει φωτοτυπία μιας μαϊμούς? Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, γυναίκα. Είναι πρόοδος.
Έχει γίνει χαμός με αυτό το θέμα, γιατί αν πέσει σε λάθος χέρια, λένε ότι είναι επικίνδυνο, ε. Σωστά! Φαντάσου να κολλήσει το φωτοτυπικό μηχάνημα και να βγάλει περισσότερες φωτοτυπίες. Ο κόσμος θα γεμίσει πρόβατα και μαϊμούδες. Όχι, μαμά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι αν το εφαρμόσω στους ανθρώπους. Φαντάζεσαι τη φωτοτυπία ενός ανθρώπου? Και μόλις τώρα έβγαλα αντίγραφο μιας φωτογραφίας σου που ήσουν ένα μικρό παιδάκι. Είναι επικίνδυνο αυτό? Για όνομα του Θεού, γυναίκα. Για παράδειγμα, φαντάσου να βγάζαμε φωτοτυπία ολόκληρο τον Μπόκα. Θα είχαμε δύο Μπόκα. Το πιάνεις? Πώς θα τους ταΐζαμε αν τρώνε και δυο όπως αυτός? Θα ήταν ωραίο αν βγάζαμε τη λέσχη μας. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό ναι. Πανεύκολο. Πώς? Θα τους δώσουμε ένα τούβλο και θα το βάλουν στο πείραμα. Και θα τα κάνουν πολλά. Θα κάνουν πολλά τούβλα. Και στο τέλος θα αποκτήσουμε δύο λέσχες. Το πιάσες? Τι σου κάνει επιστήμη? Και αν κλείσει μία, θα μας μείνει η άλλη. Το αγοράκι μου είναι ιδιοφία. Τι έξυπνο αγοράκι. Από μένα πήρε γυναίκα, ε. Σταματήστε! Χοντρέ, δεν είσαι τερματοφύλακα. Ναι, αλλά είμαι και παίχτης, ε. Ναι, παίζεις σε δύο θέσεις, γιατί κάνεις για δύο, χοντρέ. Φύγε να κοροϊδέψεις κανέναν άλλον. Έλα, Μπόκα, μη θυμώνεις, έλα. Μην τρέχετε έτσι, παιδιά. Εδώ είναι σχολική αυλή, όχι γήπεδο. Έλα, γκολ! Γκουστάβο, τι έγινε, είσαι χαρούμενος? Με συγχωρείτε. Το είδατε, κυρία? Δεν ήμουν εγώ, όχι. Όχι, Ρινάλντο, δεν χρειάζεται να απολογήσει. Δεν ήθελα να σε μπλέξω, καταλαβαίνεις? Πού με έμπλεξες? Με την γυναίκα μου. Σ' αγαπώ έτσι όπως είσαι. Μ' αρέσει που είμαστε μαζί. Και δεν με πειράζει αν έρχεται εδώ η πρώην γυναίκα σου και με πρίζει. Αλήθεια σου το λέω. Πρέπει να είναι δύσκολο για τα παιδιά σου και για αυτήν να δεχτούν ότι αρχίζεις μια νέα ζωή. Το καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν θέλεις να βγούμε και οι τέσσερις έξω, θέλω να μου το πεις, έτσι και ο Γκαστόν και η Λουτσιάνα θα με γνωρίσουν καλύτερα. Ε, ναι, ναι. Θα πρέπει να πιστεύουν ότι είμαι μάγισσα. Είσαι ο πιο γλυκός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Γι' αυτό είσαι μαζί μου, έτσι? Δώσ' μου λίγο χρόνο, όχι για τα παιδιά, αλλά για μένα. Μου είναι δύσκολο. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι έχω επιτέλους μια γυναίκα που με αγαπάει και την αγαπά πολύ. Με συγχωρείς λίγο. Γεια. Καλημέρα. Μα συγχωρείς που σε ενοχλούμε τέτοια ώρα, αλλά η γραμματεία σου είπε ότι θα είσαι. Γεια σας. Γεια. Η Σαμπρίνα. Ο Ρόκι Λουτσέρο. Χάρηκα. Ο Ροτζέλιο Κουτσιούφο. Η φίλη μου Κλέσκη. Χάρηκα. Ρινάλντο, μα συγχωρείς που σε ενοχλούμε, αλλά έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να σου πούμε. Μπορούμε να σώσουμε τη Λέσκη, δικηγόρε. Μα έκαναν μια πρόταση υπέροχη. Έλα, Μπόκα, σταμάτα πια. Όχι, δεν σταματάω. Δεν είναι αστείο. Κάποια μέρα θα βγάλουν ένα τεράστιο φωτοτυπικό μηχάνημα και θα μας κλωνοποιήσουν όλους. Και τότε θα γίνει μεγάλος χαμός. Μπόκα, μην το παρακάνεις. Μην ανησυχείς. Όχι, πρέπει να ανησυχούμε έτσι όπως προοδεύει η επιστήμη. Τι θα γινόταν ο κόσμος αν έβγαιναν πολλές γυναίκες που θα σας έμοιαζαν, ε? Θα γινόταν παράδεισος.